Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά ευλογημένη. Καλή χρονιά στον αγώνα σας. Κόψαμε λοιπόν σήμερα την Αγιοβασιλόπιτα της Κεδής, τόσο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και για όλες τις δομές της Κεδής. Και με χαρά μαζευτήκαμε εδώ οι εργαζόμενοι, προκειμένου να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος. Αυτό που καταρχάς είναι σηματοδοτεί την έναρξη του 2023 για την Κεδής, είναι το χαρμόσυνο γεγονός που αφορά το τέλος της πολυετούς προσπάθειας των εργαζόμενων στο βοήθεια στο σπίτι, που κατέληξε τελικά με συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και έβαλε τέλος στην ομοιρία των εργαζομένων την πολυετή. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διοικητικά να διευθετηθούν τα όσα πρέπει να γίνουν, προκειμένου οι εργαζόμενοι πλέον αυτοί να αποτελέσουν έναν ξεχωριστό φορέα. Η Κεδής έχει πολλές και πολυδιάστατες δράσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που επισήμανε στους εργαζομένους, να μας διακρίνει μεταξύ μας συνεργασία, αλληλεγγύη, από κοινού προσπάθεια, γιατί ο στόχος είναι κοινός όλων. Να εξασφαλίσουμε προς ωφέλεια των δημοτών και να διατηρήσουμε τον κοινοφελή χαρακτήρα της επιχείρησης. Καλή και ευλογημένη χρονιά το 2023 για όλη την Κεδής, για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εργαζομένους της επιχείρησης. Σε όλες τις δομές της επιχείρησης, υγεία σε όλους τους υπαλλήλους, σε όλους όσους εμπλέκονται με την Κεδής. Να αφήσουμε πίσω μια δύσκολη χρονιά που ήταν το 2022 και να πορευτούμε όλοι με υγεία και δημιουργία το 2023 σε όλες τις δομές που έχουν σχέση με την Κεδής.